υποθλίβεστε εμείς ακούσον μου τον οδυνόν Κύριε συγκράζω. Ψαλτικές περιηγήσεις. Της ερημικής απαστός ο Θείος πόθος εγίνεται κόσμου ουσί του ματέρου. Με τους Κωνσταντίνο Μπουσδέκη και Κωνσταντίνο Φωτόπουλο. Και ακροάτριες του ραδιοφωνικού σταθμού της Πυριακής Εκκλησίας, χαίρετε. Ακούτε την εκπομπή Ψαλτικές Περιηγήσεις
που και σήμερα για δεύτερη συνεχή φορά είναι αφιερωμένες στον προσφάτως εκλειπώντα Στέφανο Μοναχό των Δανειλαίων, του Αγίου Όρους της γνωστής ψαλτικής αδελφότητας. Ακούσαμε και την προηγούμενη φορά κάποιους ύμνους μονοδιακούς ως επιτοπλίστων. Σήμερα όμως, σε αυτό το σημείο να ευχαριστήσουμε και τους ακροατές μας για τα πολλά τηλεφωνήματα και μηνύματα που δεχτήκαμε από αυτούς. Γενικά το αγιορείτικο ψάλσιμο φαίνεται ότι έχει πολλούς θαυμαστές και θειασότες και πολλοί ξαναθυμηθήκαν στιγμές προσωπικές που έχουν ζήσει ακούγοντας τον πατέρα Στέφανο και τους Δανειλαίους που βάλαμε και μας πήραν και μας είπαν τις εμπειρίες τους από τη γνωριμία μαζί τους και γενικά με τους πατέρες, όχι μόνο με τον πατέρα Στέφανο. Και υποσχόμαστε στο μέλλον να κάνουμε και περισσότερες εκπομπές. Το είχαμε και σαν στόχο, αλλά δεν είχαμε προλάβει να κάνουμε με αγιορείτες ψάλτες, είτε ζώντες είτε και κοιμημένους. Ξεκινήσαμε σήμερα με μια ηχογράφηση χοροδιακή, αυτή που μόλις ακούσαμε, των Δανειλαίων. Προέρχεται από μια κασέτα που οι ίδιοι είχαν, όχι εκδώσει, την κυκλοφορούσαν κυρίως στο όρος, στο κελί πιο πολύ, και διαδιδόταν από χέρι σε χέρι όπως γίνεται συνήθως, όπως γινόταν παλαιότερα που δεν είχαμε τα ψηφιακά συστήματα. Μια πάρα πολύ ωραία κασέτα στην οποία ψάλουν επιλεγμένα τροπάρια. Διαλέξαμε αυτό τη στιχολογία σε τρίσιμο ρυθμό όπως συνηθίζεται στις αγιορείτικες αδρυπνίες. Είναι βέβαια μια από τις καινοτομίες του Αγίου Όρους, αλλά έχει πέρασει στην πρακτική των αγρυπνιών. Και έτσι, και είναι και ένα χαρακτηριστικό δείγμα επιρροής ίσως της εξωτερικής μουσικής στην ψαλτική. Αυτό βέβαια είναι σίγουρα παλαιότερο και σίγουρα από τις αρχές και ίσως και από τα τέλη του 19ου αιώνα, γιατί όπως έχουμε δει και σε παλαιότερα χειρόγραφα υπάρχουν και προσώμια αργά σε τρίσιμο ρυθμό που λέγανε πολλές φορές. Και ευλογητάρια από το συνέσιο του Σταύρου Νικητιανό, ο οποίος αγαπούσε πολύ τον. Γενικά στο όρος δηλαδή υπήρχε αυτή η πρακτική στις πανηγύρες να τα μένουν και κατά βασίες αργές σε τρίσιμο. Ναι, αυτό το συναντούμε και περίπου σε τρίσιμο, το συναντούμε και, και στην πόλη. Στη συνέχεια, αγαπητοί μας Σωκρατές, θα ακούσουμε από το αρχείο του Κωνσταντίνου Μπουσδέκη το παλαιό μάθημα των Δεσπότην και Αρχιερέα σε ήχο βαρύ διατονικό. Είναι ένα μάθημα το οποίο αποδέεται ανώνυμα, δεν γνωρίζουμε ποιος είναι ο συνθέτης, αλλά ψάλλεται αναλοιπώς τις αρχιερατικές ακολουθίες. Αυτή η ηχογράφηση, Κώστα, από πού προέρχεται, πότε έγινε? Αυτή η ηχογράφηση είναι του έτους 1999, στη σκήτη της Αγίας Άνης, την ημέρα της Πανγύρεως, δηλαδή στις 25 Ιουλίου. Η ηχογράφηση, ας μας συγχωρέσουν οι αγαπητοί ακροατές, δεν είναι και η καλύτερη. Ακούγονται κάποια τριξίματα, αλλά αξίζει. Είναι ιστορική ηχογράφηση, ναι, και αξίζει να τον ακούσουμε. Σε κάποια σημεία ακούγεται και λίγο συμψάλλει μαζί του ο πατήρ Δαμασκηνός των Δανειλαίων, τώρα βρίσκεται στη Νέα Σκήτη, στο κελί των Αγίων Αναργύρων. Είναι και αυτός ένας πολύ αξιόλογος ιεροψάλτης του Αγίου Όρους, μοναχός. Και θα ακούμε και περισσότερες λεπτομέρειες, γιατί θα ακούσουμε και άλλα μέλη από την ίδια αδρυπνία μετά.
μας ακροατές, είστε συντονισμένοι στους 91,2 στο σταθμό της Πυριακής Εκκλησίας και ακούτε την εκπομπή «Ψαλτικές Περιηγήσεις». Σε αυτό το σημείο θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για την υποστήριξη που παρέχετε στην εκπομπή μας, για τις προτάσεις σας, για τα σχόλιά σας, τα μηνύματά σας. Και θέλουμε να σας πούμε και από αυτή την θέση ότι είμαστε πάντα ανοιχτοί σε όποια ιδέα έχετε. Πολλοί ακροατές θέλουν να μας στείλουν και ηχογραφήσεις να ακουστούν από το ραδιόφωνο, από την εκπομπή μας. Είμαστε ανοιχτοί οπωσδήποτε σε κάθε τέτοια πρόταση που υποστηρίζει την παραδοσιακή ψαλτική τέχνη. Συνεχίζοντας με το αφιέρωμα αυτό το μικρό στον πατέρα Στέφανο των Δανειλαίων, από την ίδια αγρυπνία του έτους 1999 στη σκήτη της Αγίας Άνης, θα ακούσουμε την πρώτη στάση των τυπικών σε ηχοπλάγη του Τετάρτου, και τους, καθώς και τους μακαρισμούς, οι οποίοι είναι από τον κανόνα της Αγίας Άνης, η τρίτη και η εκτιωδή. Εδώ ο πατήρ Στέφανος ψάλλει τα δεξιά και στα αριστερά ακούμε τον παπαθωμά των Θωμάδων, τον τωρινό γέροντα των Θωμάδων, ο οποίος εκείνη την ημέρα επισήμως δεν ήταν ο αριστερός, δεν είχε ανηθωμάδες στον αριστερό χορό, αλλά οι Γερασιμαίοι, ο πατήρ Σπυρίδων των Γερασιμαίων, αλλά επειδή παρίστατος στην αγρυπνία είχε έρθει ως επισκέπτης, τον τιμήσανε και έψαλε σχεδόν όλη τη λειτουργία. Μάλιστα στο χερουβικό ο πατήρ Στέφανος τον έβαλε να προεξάρχει κιόλας και διεύθυνε και το χορό. Ως γνωστό είναι πολύ καλός χωράρχης ο Παπαθωμάς. Πολύ καλός χωράρχης και πολύ καλός μουσικός, είναι γνωστός τώρα για τις βαθύτερες γνώσεις που έχει πάνω στα μουσικά. Ο Σιγάρο, 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 ο Σιγά
Oh.
Ώστε με αφορμή το γεγονός ότι ακούμε ηχογραφήσεις κυρίως από παλαιές αγρυπνίες, μπορείς να μας διηγηθείς κάποια πράγματα για τη στάση του πατρός Στεφάνου σε αυτές τις αγρυπνίες? Ήταν αυστηρός, ήταν αλλογή, ήταν επικής? Όλοι λίγο πολύ όσοι τον έχουμε γνωρίσει από κοντά ξέρουμε ότι ήταν από τους πιο αυστηρούς. Δύσκολα τον πλησίαζες. Παρ' όλα αυτά όλοι οι ψάλτες θέλανε να είναι κοντά του. Όλοι τρέχανε να τον ισοκρατήσουν στα κομμάτια που έψαλε μονοδιακά. Ξέρουμε ότι πολύ συχνά έλεγε την υπεράρχειο, το δοξαστικό των πολυελαίων. Έλεγε το «και ευλογημένος από το Θεό το και παρθένε» του Μπερεκέτη. Το «πάντα εν σοφία» επίσης πολλές φορές τον Εσπερινό. Τη σύντιμηση του Χρουμουζίου Χαρτοφύλακος. Και άλλα μέλη γενικά ήθελε, και ειδικά εμείς ως παιδιά μας ήθελε κοντά του. Έλεγε τα καλογέρια, ελάτε εδώ τα καλογέρια. Αλλά όμως έκανε τρομερές παρατηρήσεις, δηλαδή δεν σ' άφηνε να κουνηθείς. Πάντως εγώ όσο φορέσκω στα βρέθηκα κοντά του στο αναλόγιο και μου είχε ζητήσει να του κρατώ το βιβλίο, ήταν κάθε φορά ο εφιάλτης μου λίγο πάνω το βιβλίο, λίγο κάτω, πιο κοντά στο φως, πιο μακριά από το φως. Αλλά μας αγαπούσε και νομίζω ότι του άρεσε να βλέπει και νέα παιδιά που ασχολιόντουσαν με τη βυζαντινή μουσική. Μου είχε κάνει πολύ μικρός, δηλαδή πρέπει να πήγαινα δημοτικό ή πρώτη γυμνασίου, μου είχε κάνει παρατήρηση, θυμάμαι, γιατί φορούσα κοντομάνικο, ήταν καλοκαίρι τότε, παιδάκι, εγώ ούτε μπορούσα να το φανταστώ, γιατί δεν φόραγα μακρύ πουκάμισο στην αγρυπνία. Και από αυτό μπορούμε να καταλάβουμε πολλά και από άλλα περιστατικά τέτοια παρόμοια. Ας πούμε, δεν ήθελε να τον ηχογραφούμε, δεν ήθελε να του βγάζουμε φωτογραφίες. Ήταν και λίγο περίεργα τότε, ήταν τα πρώτα χρόνια που κυκλοφορούσανε. Σε άφηνε, αν το βάζες κάπου διακριτικά, δεν έλεγε κάτι, αλλά γενικά αντιδρούσε, ας πούμε. Δεν ήθελε να προκαλήσουμε. Ναι. Γενικότερα η αδερφότητα των Δανειλών είναι από τις αυστηρές αδερφότητες του Αγίου Ρούσοντα και ειδικότερα μάλλον ο πατήρ Στέφανος. Ναι. Πάντως, παρόλο που ήταν και αρχοντάρης για χρόνια. Ναι, ναι. Πάντως εγώ μόνο καλές αναμνήσεις έχω, θα το θυμάμαι, δηλαδή με πάρα πολύ έτσι, αγάπη πάντα μας υποδεχόταν και παρόλο που δεν μας μιλούσε πολύ. Έδειχνε ότι του άρεσε η ψαλτική και του άρεσε να μας βλέπει που ασχολιόμασταν με την ψαλτική, αυτό. Και πάντα, πάντα είχε όρεξη να ψάλει, πάντα ήθελε να ψάλει και αυτό είναι το χαρακτηριστικό και μέχρι τώρα. Και το έχουμε ξαναπεί και των Δανειλαίων και των Θωμάδων και των Αγιορετών γενικά πατέρων, δεν τους κουράζει, δηλαδή τη θέλουν την αγρυπνία, το θέλουν το ψάλσιμο, τα θέλουν τα αργά μαθήματα. Και τα αργά μαθήματα και τον κανόνα με τα σύντομα μαθήματα υπάρχει εναλλαγή. Και όποιος ζήσει από κοντά τις αγρυπνίες του Αγίου Όρους καταλαβαίνει ότι όλα αυτά που ακούγονται για τους αγιορείτες, ότι τα τραβάνε απλώς για να καθυστερήσουν τον χρόνο, είναι πράγματα ανθρώπων που δεν έχουν βιώματα. Θα κλείσουμε την εκπομπή σήμερα, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, με το γνωστό πολυέλαιο «Εξομολογήστε το Κυρίο». Ψάλετε σε σύντομο μέλος και το αγιορείτικο τυπικό συνήθως λέει ότι ψάλλει ένα στίχο ο καθένας, ένα από δεξιά, ένα από αριστερά, κάθονται στα στασίδια περιμετρικά οι μοναχοί όσοι είναι εκείνη την ώρα κατά τον τυπικάρι να ψάλλουν και ένας-ένας λένε το στίχο. Εδώ έχουμε επιλέξει για σήμερα να ακούσουμε, ξεκινάει ο Παπά Δανιήλ των Δανειλαίων, δεύτερον θα ακούσουμε τον πατέρα Πρόδρομο από τη Νέα Σκήτη. Δεν ανήκει στην αδερφότητα των Δανειλαίων, ήταν εκεί ως επισκέπτης, είναι πολύ αξιόλογος ψάλτης και αυτός. Τρίτο θα ακούσουμε τον πατέρα Δαμασκηνό και ο τελευταίος που θα ακουστεί είναι ο πατήρ Στέφανος. Ας ακούσουμε λοιπόν αυτό το ωραίο κολυβάδικο μέλος. Και να τονίσουμε πριν κλείσουμε ότι αυτή η ηχογράφηση είναι από άλλη αγρυπνία, πάλι του έτους 1999, στην Ιερά Μονή Αγίου Διονυσίου. Να είστε καλά. Εξομολογήστε το Κύριο ότι αγαθός αλληλούχος, όχι στον αιώνα το έλεος αυτού αλληλούχια. Ήσαν τη φούρτα μεγάλα μόνο αλληλούχια, Υπότιτλοι AUTHORWAVE.
Ψαλτικές περιηγήσεις. Με τους Κωνσταντίνο Μπουσδέκη και Κωνσταντίνο Φωτόπουλο.